Σερβία στη γιορτή των καθαριστριών. Ο Υπουργός Αναπληρωτής Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κύριος Κατρούγκαλος. Καλή σας μέρα, κύριε Κατρούγκαλε. Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Είναι μεγάλη μέρα. Άστο Αμαλία, άστο τη ρε, ρωτάς εσύ. Ότι οι αγώνες... Ένα λεπτό. Τα μικρόφωνα. Θέλω να ενημερώσω. Ακούστε, οι καθαρίστριες νίκησαν γιατί αγωνίστηκαν. Γιατί χωρίς αγώνα τίποτα δεν κερδίσετε. Και για όσους λένε και όσους προσπαθούν να ξεχωρίσουν τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, θέλω να κάνω καθαρό ότι αυτό που έγινε με τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες, τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έγινε για να γίνει η διοίκηση καλύτερη. Ήταν μια συμβολική κίνηση που έλεγε σε όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ότι δεν θα υπάρχει πια σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις, αφού στο δημόσιο μπορεί να απολύονται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και στον ιδιωτικό τομέα ο φόβος θα επικρατούσε. Η απάντηση επομένως των καθαριστριών δεν είναι μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι για κάθε εργαζόμενο, είτε δουλεύει στο δημόσιο είτε δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Και είναι μια απάντηση για δικαιώματα στους εργασιακούς χώρους, για σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις εναντίον του φόβου και για να ξαναγυρίσουμε πίσω στην εποχή που είχαμε κοινωνικά δικαιώματα και εργατικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αμαλία. Το πρώτο τρίμηνο. Εντάξει, δεν μας τα δικαιολογεί ο κύριος Κατρούγκαλος. Δηλαδή, τους 50.000 απολυμμένους στον ιδιωτικό τομέα με την πολιτική που έχουν εφαρμόσει. Εντάξει, κάτσε να τελειώσουμε. Η αυτοκριτική ξέρετε ποια είναι, κύριε Φίλη. Κάναμε βλακεία. Κύριε Φίλη, ξέρει ποια είναι αυτή. Πετε το κι εσείς λίγο. Ότι υπήρχε μια ανεργία που κάλπαζε τα τελευταία 2,5 χρόνια και τη φρενάραμε, κύριε Φίλη. Έχουμε την νεολαία εδώ. Δύο λεπτά. Να συζητήσουμε. Και ξαναέχουμε πάλι. Μισό λεπτό τώρα. 8.000 βουκέτα σε ένα τρίμηνο. Έχουμε και δύο γιατρούς. Δεν θεωρώ ότι το θέμα της κάναβης είναι ιατρικό.